Ήρθατες, σας καλωσορίζουμε στο μουσείο. Οφείλω να πω ότι είναι πολύ μεγάλη τιμή που σας δεχόμαστε στο χώρο αυτό. Χρόνια, πολλά χρόνια. Το πρώτο έκθεμα λοιπόν είναι αυτό, ένα μέρος από το δέντρο κάτω από το οποίο έγραψε ο Διονύσιος Σολομός τον ύμνο στην Ελευθερία. Και προχωράμε μέσα στο μουσείο να σας συστήσω τα μέλη του διοικητικού, η οποία εδώ λοιπόν είπε ο Διονύσιος Σολομός, ο οποίος πέθανε στη γέφυρα. 8 χρόνια μετά το θάνατό του, ο αδελφός του Δημήτριος πρόλησε ώστε να έχουν τα οστά του Διονύσιου Σολομού στη Σάλιτσα. Εδώ λοιπόν βρίσκονται τα οστά του Ανδρέα Κάρμου και της δεύτερης συζύγου του, της Καρλώτα Άνταμς. Βλέπουμε ότι είναι από πέτρες έχει φύγει καταρχήν το μνημείο. Βλέπουμε μία λίδα. Γνωρίζουμε όλοι ότι τα πείματα του κάρπου, τις ζωές του κάρπου, είναι ένα ψάρι, είναι κόσμο παρλάντε. Είναι το ψάρι του Σολομό. Και επίσης στην πλευρά αυτή βλέπουμε τους στίχους που έγραψε ο Δημήτριος Σολομός όταν έφερε τα οστά του αδελφού του Θεού. Έχουμε λοιπόν το τραπεζιάρι, το κεφάλαιο, του μελισσινού, όχι μέλισσα, του μάτεση, όχι μάτια, εδώ, χαρακτηριστικά. Είναι του καψοκέφαλου, ένα κεφάλι που γέννηται, του κυβερτού, του περιβάλλου, χωρακαξία και ενέργεια.